γιατί πιστεύω πάρα πολύ στην πατρίδα. Δεν πιστεύω σε τίποτα άλλο τόσο πολύ όσο πιστεύω σε αυτόν τον τόπο και στην Ελλάδα. Αγαπώ πολύ για την καθημερινότητά της και φυσικά είμαι αυστηρός απέναντι στο λαό μας και στον εαυτό μου, γιατί επιτρέψαμε και βιώνουμε αυτό που βιώνουμε. Έχετε μετανιώσει για κάτι το οποίο έχετε ψηφίσει? Συνέχεια μετανιώνω. Συνέχεια, αλλά σημασία δεν έχει. Δεν μετανιώνω για την καλοπιστία μου, μετανιώνω όμως γιατί δεν έχω σοφία για να μπορώ να προβλέπω. Τι να πεις, είναι μεγάλη συζήτηση, δεν μπορεί να υποθεί τώρα. Και μία εκπομπή, όχι ίδια, αλλά πάλι στο ίδιο κανάλι, στο κρατικό κανάλι, έκανε και ο κύριος Μπέζος και είχε γίνει ένας ολόκληρος άλλος. Τα έχουμε πει αυτά, είναι ηλιθιότητες, κανένας άλλος. Κανένας. Ούτε χρήματα παίρνουμε, βγαίνουν όλα στη διαφάνεια, μπορεί να τα δει κανείς. Μέσα στη διαφάνεια μπορεί να τα δεις. Εγώ ποτέ μου δεν είχα αυτό σκοπό το χρήμα. Δεν το αμέλησα. Όπου μου δόθηκε ευκαιρία, εργαζόμενος, ήθελα να αμυθώ. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει πάμε για να. Η έννοια πάμε να τα πάρουμε. Δεν την είχα ποτέ. Πάμε να ισορροπήσουμε επαγγελματικά, να αμυθούμε στην ΕΡΤ. Αυτά είναι στο επίπεδο του απόλυτου βιοπορισμού. Με τι νούμερα τηλεθέασης θα είστε ικανοποιημένοι? Με ενδιαφέρουν τα νούμερα της τηλεθέασης. Με ενδιαφέρει η ισχύς της επικοινωνίας.